Σήμερα έχουμε τη συνάντηση των δημάρχων των Ωριακών Δήμων εδώ με πολύ σημαντικά θέματα, όπως οι καταλήψεις που ενδεχομένως θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Τι ακριβώς έγινε, πάμε λίγο πίσω χρονικά σε αυτές. Θα έχουμε πρώτα συναντήσεις. Πραγματικά σήμερα υπήρξε η ανάγκη να συγκληθεί το ΔΣ των Ωριακών Δήμων Ελλάδας, διότι προέκυψαν νέα στοιχεία από τις δηλώσεις του κυρίου Παπακοσταντίνου ότι πουλούνται συγκεκριμένες μονάδες. Και αυτό υπόθηκε σε έναν επίσημο χώρο που είναι η Βουλή. Εμείς ως δίκτυο δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς, έπρεπε να ενεργοποιηθούμε, διότι όπως αντιλαμβανόσαστε έχουμε άμεση επαφή με τα συγκεκριμένα εργοστάσια που ανακοινώσαν ότι θα πουληθούν. Επιπλέον υπάρχουν πολλά θέματα που εγκρεμούν και με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης, η οποία καθυστερεί να δώσει λύσεις σε όλα αυτά που είχαμε συζητήσει κατά καιρούς και δυστυχώς μετά τον ανασχηματισμό και την τοποθέτηση του κ. Παπακοσταντίνου στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας έχουν τελματώσει τα πάντα. Βέβαια, η πρόταση ήταν να γίνουν συμβολικές καταλήψεις. Μετά από διαλογική συζήτηση που είχαμε με τους συναδέλφους, αποφασίσαμε πρωτίστως να δούμε τον Υπουργό, τον κ. Παπακοσταντίνου, τον κ. Βενιζέλο, τους αρχηγούς κομμάτων, ακόμη και τον Πρωθυπουργό. Έτσι να καταθέσουμε τις απόψεις μας, ποιες είναι και τι πρόκειται να συμβεί αν εν πάση περιπτώσει δεν βρούμε μία κοινή συνισταμένη, έτσι να είναι αποδεχθεί η απόφαση αυτή από την τοπική κοινωνία που εκφράζουμε οι 5 δήμαρχοι. Και όπως ακούσατε, πέρα από αυτό συζητηθήκαν και άλλα θέματα, όπως είναι πλέον επιβάλλεται η κατανομή του πόρου, η διεκδίκηση του λιμνητοσύμου που θεωρούμε ότι είναι δίκαιο αίτημά μας και θα επιχειρηματολογήσουμε και θα επιμένουμε και αυτός ο πόρος να έρθει στην περιοχή μας για να προλάβουμε να τακτοποιήσουμε εγκρεμότητες του παρελθόντος, όπως είναι οι αποκαταστάσεις, η προετοιμασία της μεταλλικής περίοδου και πολλές άλλες βλάβες που έχουν προκληθεί από τη δράση της ΔΕΗ. Άλλα θέματα ήταν η επαναπόδοση των εκτάσεων, που όπως γνωρίζετε κι εσείς καλά, μονομερώς, σε μία βραδιά, η Βουλή των Ελλήνων, κατά πλειοψηφία βέβαια, πήραν μία απόφαση και ανατρέψαν το αρχικό σχεδιασμό, που ήταν η επιστροφή αυτών των εκτάσεων στις τοπικές κοινωνίες και βέβαια με την αποκατάστασή τους. Σήμερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ούτε η αποκατάσταση έγινε, αλλά απεναντίας αυτά παραχωρηθήκανε ως πάγια στοιχεία της ΔΕΗ. Το θεωρούμε αυτό ότι είναι άδικο, ότι είναι σε έναν βαθμό και παράνομο, διότι η ανατροπή του αρχικού σχεδίου έγινε από την μία πλευρά, χωρίς να ερωτηθεί η δεύτερη πλευρά, που είναι οι τοπικές κοινωνίες. Συζητήσαμε θέματα άλλα, όπως είναι η ΑΠΕ, όπως είναι τα νέα μέλη τα ευρωπαϊκά που θα έρθουν στο δίκτυο και υπάρχουν αιτήματα τέτοια, την έγκριση του νέου κανονισμού για τα νέα μέλη που θα συμπεριληφθούν πλέον στο δίκτυο, και διάφορα θέματα έτσι μέσα από διαλογικές κουβέντες, τα οποία στην επόμενη συνεδρίαση θα έρθουν προτάσεις για να ληφθούν και αυτές οι σημαντικές αποφάσεις για να προχωρήσει το δίκτυο πιο ουσιαστικά πλέον, κλείνοντας εσείως 6 μήνες από την ίδρυσή του. Πιστεύω ότι το δίκτυο πλέον είναι η μόνη ελπίδα των ελληνικών περιοχών. Το αντιληφθήκαμε όλοι οι συνάδελφοι και όπως αντιλαμβανόσαστε και εσείς και τα είδατε, είναι ομόφελες οι αποφάσεις, χωρίς να υπάρχουν αντιπαλότητες ή ανταγωνισμοί στα συμφέροντα. Επιπλέον πήραμε μία απόφαση συμπαράστασης του Δήμου Μεγαλόπολης για μία βιομηχανική περιοχή αποβλήτων που θέλει εκεί να χωροθετήσει η κυβέρνηση, και αυτό δείχνει το μήνυμα και την ομοψυχία που έχει το δίκτυο και πιστεύω έτσι θα πάμε μπροστά. Δήμαρχε, γιατί λέτε όχι σε μία ιδιωτικοποίηση και σε μία πώληση μονάδων? Λέμε όχι σε μία ιδιωτικοποίηση ή οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικοποίησης, διότι σήμερα υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά που είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση και σίγουρα ένας ιδιώτης όταν έρθει δεν θα αποκαταστήσει αυτή την υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση, αλλά θα επιδεινωθούν αυτές οι, αν θέλετε, βλάβες που υπάρχουν και εμείς ζητούμε την αποκατάστασή τους. Δεύτερον, με μια ΔΕΗ κρατική έχουμε μια συνεννόηση και υπάρχει και, αν θέλετε, και μια σχέση τέτοια που δείχνει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ο ιδιώτης και φυσιολογικά είναι, δεν θα έχει καμία ανοχή σε κοινωνικά επίπεδα, θα είναι σκληρός με αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Εάν θέλει ο ιδιώτης σε βάση περιπτώσει να έρθει, εμείς δεν λέμε να μην έρθει, δεν λέμε να η Ελλάδα να επαναστατήσει κατά της Ευρώπης, υπάρχουν λύσεις.
να δίνουν να πάνε στα νέα κοιτάσματα, τα πλούσια κοιτάσματα, τα λιγνητικά, Ελασσόνας και Δράμας, να δημιουργήσουν εκεί εργοστάσια νέας τεχνολογίας και να ενεργοποιήσουν τα κοιτάσματα αυτά. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν πάνε εκεί, γιατί θέλουν να πάρουν αυτές τις έτοιμες υποδομές. Και εμείς όμως ως τοπική κοινωνία, αυτό το ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, θα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την κερατέα. Και εκεί θα προστατήσω εγώ με όλες τις δυνάμεις μου. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να αλλάξει το καθεστώς αυτό έτσι όπως σκέφτεται να το κάνει η κυβέρνηση.